Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα νέο βίντεο για τη σειρά Grand Hotel. Η αγαπημένη σειρά δεν αφήνει κανέναν να πάρει ανάσα. Είστε έτοιμοι, διότι η ιστορία μας θα έχει πολλές αποκαλύψεις. Ξεκινάμε με την Πελαγία. Η καημένη Πελαγία, όπου τα πράγματα για εκείνη έχουν πάρει την κατηφόρα. Τώρα έχει νέα μπλεξίματα. Η αστυνομία την ψάχνει. Η αλήθεια έχει αρχίσει να σκάει σαν βόμβα και εκείνη νιώθει πως δεν μπορεί πια να συνεχίσει να λέει ψέματα και να παίζει το παιχνίδι της κυβέλης. Αποφασίζει λοιπόν να το βάλει στα πόδια. Να πάρει τα βουνά κυριολεκτικά. Ξέρετε αυτό το σημείο που σε μια ταινία θες να φωνάξεις τρέχα τρέχα. Εκεί βρισκόμαστε. Πριν φύγει όμως αποφασίζει να μην κρατήσει άλλο μυστικά από τον Νικόλα. Πώς θα μπορούσε άλλωστε. Του αποκαλύπτει πως η κοπέλα είχε δεχτεί χτύπημα στο κεφάλι με τον κόπανο του κρέατος. Ναι, όπως τα ακούτε, δεν είναι σχήμα λόγου. Και το χειρότερο, ότι την πλήρωσαν για να μην μιλήσει. Αυτές οι αποκαλύψεις θα φέρουν αναταράξεις. Ξέρετε, όταν λέμε αναταράξεις εννοούμε δραματικές συνέπειες που κανείς δεν θα ήθελε να ζήσει. Ο Χαράλαμπος πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα αναζητώντας την Πελαγία. Και εκεί μαθαίνει κάτι που δεν θα το περίμενε ούτε στα χειρότερά του όνειρα. Ναι, η Πελαγία καταζητείται πλέον και επίσημα από την αστυνομία. Η αστυνομία την ψάχνει και εκείνη. Κρύβεται στο τελευταίο μέρος που θα μπορούσαν να φανταστούν όλοι. Κάπου μακριά. Κάπου που κανείς δεν μπορεί να φανταστεί. Και δεν τελειώσαμε εδώ. Η Πελαγία αποκαλύπτει την τοποθεσία της στο Χαραλάμπι, τη Θεόνη και τη Δέσποινα. Και όχι μόνο αυτό, μαθαίνει την αλήθεια για τον αφανισμό της οικογένειάς της με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Τραγωδία μετά την τραγωδία. Και η μία κακή είδηση διαδέχεται την άλλη. Εδώ θα μπορούσαμε όλοι να σταματήσουμε για λίγο, να πάρουμε μια βαθιά ανάσα και να κάνουμε μια προσευχή. Γιατί τα πράγματα μόνο χειρότερα μπορούν να γίνουν. Και εκεί που λες ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι χειρότερο, γίνεται. Ο Χρόνης οργανώνει νέα περιπολία στο χωριό. Ο δολοφόνος με το μαχαίρι χτυπά ξανά τη νύχτα με την Πανσέλινο. Αυτή τη φορά όμως κάνει ένα μεγάλο λάθος. Και αυτό το λάθος μπορεί να του κοστίσει τα πάντα. Όταν λέμε τα πάντα, το εννοούμε. Την ίδια ώρα, ο Χαραλάμπης και η Θεόνη βρίσκονται ακόμη σοκαρισμένοι από την απόπειρα δολοφονία του Νικήτα. Προσεύχονται και παραμένουν να δουν αν θα τα καταφέρει. Μια στιγμή γεμάτη ένταση και αγωνία, καθώς κάθε δευτερόλεπτο μοιάζει με αιωνιότητα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτοί που ζουν μέσα στην αγωνία. Ο αστυνόμος Κομνηνός προσπαθεί και αυτός να καταλάβει τι συμβαίνει στο χωριό Σιβρισάρι. Ποιος μπορεί να θέλει να σκοτώσει όλους τους πρόσφυγες που κατάγονται από εκεί. Ένα ερώτημα που δεν αφήνει κανένα να κοιμηθεί ήσυχο τη νύχτα. Και η απάντηση είναι κάπου εκεί έξω, κρυμμένη πίσω από μυστικά και ψέματα. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος του βίντεο. Αλλά να ξέρετε, το τέλος αυτό δεν είναι πραγματικά το τέλος. Είναι μόνο η αρχή για ακόμη περισσότερες ανατροπές. Αν θέλετε να μαθαίνετε περισσότερα, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, like στο βίντεο και πατήστε το καμπανάκι για να μην χάσετε ούτε ένα βίντεο από το Grand Hotel. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου και μέχρι την επόμενη φορά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!